Γεια σου, καλώς ήρθες. Ετοιμάσου, διότι θα κάνουμε ένα φανταστικό, πολύ δυνατό ρίξιμο, το οποίο λέγεται το ρίξιμο της Μεγάλης Ιέριας. Πρωτού ξεκινήσουμε, να σας πω 2-3 πραγματάκια όσον αφορά ότι μπείτε στο κανάλι μου, κάντε εγγραφή, δείτε παλιοί, καινούργιοι, αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Ανεβάζω διάφορα shorts, μικρά βίντεο, μικρής διάρκειας, ενός λεπτού περίπου, στο οποίο έχει διαφορετικές θεματολογίες, περιζωδίων κτλ. Αλλά κυρίως ασχολούμαστε με ρουνική χειρομαντία, δηλαδή με τέτοια σύμβολα και γραμμές που υπάρχουν στο χέρι. Τι σημαίνουν αυτά όταν υπάρχουν στο χέρι, γιατί η ρούνη είναι εμπνεσμένη από τη φύση. Τι σημαίνουν όταν έχετε αυτά τα συμβολάκια. Μείνε λοιπόν συντονισμένη για να μάθεις, άσχετα να το πιστεύεις, έστω και για να το πάρουμε και σαν αστείο, δηλαδή και σαν αυτό που δεν είναι αστείο βεβαίως, θα μάθεις πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα, διότι και εκεί υπάρχει σοφία. Ποια είναι η βάση όλων και των εσωτερικών τεχνών και των ρούνων και της χειρομαντίας και της αστρολογίας. Ότι υπάρχει ένας κόσμος, η φύση δηλαδή, η οποία μας έχει δώσει έμπνευση και μέσα από τη φύση μπορούμε να εκφραστούμε και να μάθουμε τη βούλησή της αν θέλετε και τα μυστικά της κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, το ρίξιμο της Μεγάλης Ιέριας. Τι σημαίνει αυτό? Ήρθε η στιγμή να αποκαλυφθούν πράγματα. Είναι ένα ιδιαίτερο ρίξιμο, αποκλειστικό ρίξιμο. Όντως υπάρχει αυτό το ρίξιμο της Μεγάλης Ιέριας. Σου έχω 4 κάρτες. Η μία κάρτα είναι η Ιέρια Αιγυπτιακή, Αιγυπτιακής καταβολής. Όσοι συντονίζεστε με τον αρχαίο Αιγυπτιακό πολιτισμό, δεν είναι τυχαίο κάτι η ψυχή σας συντονίζεται. Όσοι συντονίζεστε με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είναι η ελληνική αρχαίρη, είναι η αρχαίρη από την Ελλάδα. Λοιπόν, όσοι συντονίζεστε με τον κελτικό πολιτισμό, εντάξει, μισό λεπτό γιατί έχω και τα στούντιο εδώ τις λάμπες μου, λοιπόν, εδώ είναι μια κελτική απεικόνιση της Μεγάλης Ιέριας, της Αρχιέριας, θα σας εξηγήσω και δύο πράγματα, και εδώ μοιάζει σαν πάπισσα. Δείτε τη δυνατή, σίγουρη, σαν να σας έχω κάνει, σαν να είναι από αναγέννηση, ας το πούμε, μιας κλασικής εποχής. 4 λοιπόν διαφορετικές, δυνατές αρχιέρειες και θα σου αποκαλύψουν μυστικά. 2-3 πραγματάκια να σας πω, δώστε σημασία, δώστε βάση και θα ξεκινήσουμε αμέσως στο ρίξιμο, θα σας καθυστερήσω, πρέπει όμως να σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα η αρχιέρεια είναι μια πολύ σοβαρή γυναίκα, έτσι. Κάθεται στην είσοδο ενός ναού, αν το παρατηρήσετε, υπάρχει μια είσοδος δηλαδή, ας πάρω εδώ πέρα την Αιγυπτία αρχιέρεια, υπάρχει είσοδος ενός ναού, υπάρχουν δύο κύονες και οι κύονες, ο ένας σημαίνει ο άσπρος δηλαδή σημαίνει η φώτιση, ο μαύρος σημαίνει, συμβολίζει τις θετικές και τις αρνητικές δυνάμεις, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, κρέμεται ένα πέπλο, ανάμεσά τους υπάρχει ένα πέπλο, εδώ δηλαδή αν παρατηρήσετε πίσω υπάρχει ένα πέπλο, το βλέπετε αυτό εδώ πέρα, εδώ. Αυτό εδώ είναι ένα πέπλο, στο οποίο σημαίνει ότι η αρχιέρεια κατά κάποιο τρόπο φυλάσσει όλα τα μυστικά και φυλάσσει την είσοδο του ναού στους αμύητους. Όσοι δεν γνωρίζουν τα μυστικά γενικότερα πάνω σε χάρτη της αστρολογίας, της αριθμολογίας, των ταρό κτλ. Ξέρουν να λένε μόνο δεν ισχύει, δεν κάνει. Όλα να το ψάξεις, να δεις και μετά θα δεις μετά πώς τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Στα γόνατα υπάρχει ένα σφραγισμένο βιβλίο. Ας το βάλουμε εδώ να το δείτε. Να, ας πάρω αυτήν εδώ πέρα. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο είναι σφραγισμένο. Εκείνο όλα τα μυστικά και δείχνει ότι κατέχει την απόκριφη γνώση. Έτσι. Και των ορατών πραγμάτων, αυτά που βλέπουμε δηλαδή. Εντάξει, αυτά που βλέπουμε από σύμβολα, στη φύση κτλ. Αλλά και των ορατών δυνάμεων. Στο στήθος της συνήθως, αν το παρατηρήσετε, ας πάρω αυτή εδώ πέρα για παράδειγμα, έχει ένα σύμβολο. Το βλέπετε αυτό τον αναπόδο σαν σταυρό. Είναι το σημάδι της Αφροδίτης. Είναι το σύμβολο της Αφροδίτης. Το αστρικό σύμβολο της Αφροδίτης. Ή αλλιώς και το ΑΝΚ. Το ΑΝΚ δεν ξέρω αν το γνωρίζετε σαν αποτύπωση, θα το έχετε δει, δεν υπάρχει τώρα εδώ πέρα. Μισό λεπτό, να το δω, υπάρχει εδώ. Δεν το έχω εδώ, δεν πειράζει. Είναι το ιερό σύμβολο των Αιγυπτίων, μπορούμε να το δούμε σε κάποια από αυτές τις κάρτες, εντάξει. Και σημαίνει η παγκόσμια ζωή και η γέννηση, φίλες και φίλοι. Παγκόσμια ζωή και η γέννηση. Αυτά συμβολίζει. Τώρα, στα πόδια της είναι η Μισέλινος και δείχνει τη σχέση που έχει με τη Σελήνη, εντάξει, και τον ηλιακό δίσκο που στηρίζεται σε δύο μισοφέγγαρα γενικότερα και δείχνει τις φάσεις της Σελήνης. Εδώ, ορίστε, εντάξει, εδώ είναι ο σεληνιακός δίσκος. Και η ίδια λοιπόν δεν είναι θέα, προσέξτε, δεν είναι θέα. Είναι αρχιέρεια του ναού. Και συνήθως στην αρχαία Αίγυπτο ήταν αρχιέρεια του ναού της Ίσιδος, που ήταν η μητέρα των ουρανών και της Σοφίας, και όχι μόνο αυτό, είχε τεράστια δύναμη τουλάχιστον στην Αίγυπτο. Έτσι, δεν γινόταν καμία αλλαγή χωρίς τη συγκατάθεσή της.
Είχε μια πολύ, αυτή τη θέση όμως δεν την έπαιρνε τυχαία, γινόταν μέσα από πολύ σκληρή εκπαίδευση, μέσα από δοκιμασίες ας το πούμε, και δείχνει και επίσης τη φυσική δύναμη αλλά και την πνευματική δύναμη που έχει μέσα του άνθρωπος, στο οποίο και πού μπορούμε να φτάσουμε. Είναι ο θηλυκός ερμηνευτής του νόμου που δείχνει ότι και οι γυναίκες έχουν μια εισάξια πνευματική ισχυρή δύναμη γενικότερα κάτω από το πνευματικό κομμάτι, έτσι. Λοιπόν, πώς έγιναν αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω κάποια σχεδιάκια εδώ. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο, θα σας πω τώρα. Αυτό εδώ πέρα, φίλες και φίλοι, που μιλάμε εδώ πέρα και αυτό το δε που κάνει, είναι κάτω από και στην γωνία, ας το πούμε, της Αφροδίτης. Δεν είναι τυχαίο αυτά τα σημαδάκια, βέβαια είναι από μελάνη, κάτι έκανα εγώ τώρα, δεν θυμάμαι καν τι έκανα με τα χαρτιά εκεί που πέδευα. Επίσης εδώ είναι στο σημάδι, ας το πούμε, στο δάχτυλο του Κρόνου, εδώ είναι του Δία, λοιπόν, και θέλει να μας δείξει τις δυναμικές, το μυστικό και αυτά τα οποία έρχονται να αποκαλυφθούν. Εδώ όμως δείχνει γενικά και αυτό το τρίπτυχο εδώ, έτσι εγώ το ερμηνεύω, και οι τελίτσες, και εδώ υπάρχουν τελίτσες, δεν είναι τυχαίο ότι θα αποκαλυφθούν μυστικά εδώ πέρα της αρχιέρειας αυτής. Μάλιστα, και όντως έτσι γίνεται. Σε ένα επίπεδο, έτσι, σε ένα επίπεδο, γιατί μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Επίσης η αρχιέρεια μοιάζει και με τον Πάπα, δείτε εδώ. Έχει εδώ την, σαν να είναι ένας ο θηλυκός Πάπας. Τόση δύναμη έχει. Όταν εμφανίζεται λοιπόν σε ένα μαντικό ρήξιμο, προαναγγέλει δραματικές αλλαγές, οι οποίες όμως είναι θετικές. Εντάξει, οι αλλαγές αυτές είναι θετικές, θα συμβούν σύντομα και συνήθως μετά τη νέα σελήνη. Κάνουμε δηλαδή το ρήξιμο και μετά από τη νέα σελήνη μπορεί να συντονιστείτε και να δείτε αυτές τις αλλαγές. Όταν πέφτει ανάποδα, τότε αντιστρέφω τα πράγματα, μπορεί να αρχίσουν οι θετικές αλλαγές και μετά να πάρουν μια πάρα πολύ δραματική πορεία, ας το πούμε. Λοιπόν, εδώ τώρα. Συνήθως δηλώνει άνθρωπο, δηλώνει πραγματικό άνθρωπο, μία γυναίκα στη ζωή σας, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, όπου είναι στο πλευρό σου και σε θετική αποτύπωση σου αποκαλύπτει τα μυστικά από την ψυχή της ή τις διέστησή της, τα οποία σένα μπορούν να βοηθήσουν για να πάρεις τις αποφάσεις, εντάξει. Στο αρνητικό είναι μία μεγάλη προειδοποίηση και για σκοτεινές δυνάμεις, εντάξει. Και ότι όντως όταν βγαίνει σε κάποια ρηξίματα που κάνουμε εμείς για να βρούμε, να εντοπίσουμε μαύρες αρνητικές ενέργειες, η ένδειξη της αρχιέρειας δηλώνει μία μάγισσα, η οποία δεν είναι η λευκή. Εννοείται ότι συντονίζεται με την τροχιά γενικότερα της Σελήνης, είπαμε νέα Σελήνη, πανσέλινος, η νέα Σελήνη σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα, θα τα δούμε και όλα αυτά, θεραπευτικές ιδιότητες. Δείχνει επίσης μπορεί να δηλώσει γονιμότητα, εγκυμοσύνη, μπορεί να είναι ένα κρυφό μυστικό το οποίο το εμπιστεύεσαι εσύ σε αυτήν, η οποία το κρατάει όμως δεν το αποκαλύπτει και το κρατάει, δηλώνει τη γνώση, τη διάκριση, την υπομονή, το σεβασμό των ιερών πραγμάτων, δείχνει την καθαρότητα της διέστησης, προσέστε την καθαρή διέστηση, έτσι, όχι έχω μια διέστηση για να σε χειριστώ και να σε πάω αλλού, και βοηθά το άτομο να πετύχει τα σχέδιά του και φυσικά σημαίνει την επιρροή μιας σοφής γυναίκας, η οποία μπορεί να είναι στο δικό σου κλειστό κύκλο, όπου δημιουργεί εκείνες τις συνθήκες για να σε εμπνεύσει και να σου δώσει δύναμη. Στο αρνητικό είναι υποκρισία, μυστικοπάθεια, έλλειψη, φανατισμός, έλλειψη ανοχής απέναντι σε σένα. Η επιρροή της Σελήνης σε κρατάει δέσμιο, οι αποφάσεις σε κρατάνε δέσμιο του παρελθόντος κτλ. Αν είσαι άντρας, δείχνει μια κακή επιρροή μιας γυναίκας. Αν είσαι γυναίκα, δείχνει μια κακή επιρροή ή και μια κακή πρόβλεψη. Έτσι, προσέξτε το αυτό. Και φυσικά εννοείται ότι εδώ δείχνει και γυναίκες στοιχεία τα οποία ασχολούνται με εσωτερικές μυστικές τέχνες. Ας το πούμε στο απλό κομμάτι, το αστρολογία, ταρό, ανάλυση ταρό δηλαδή κτλ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω λοιπόν. Α, επίσης υποδηλώνει και το επιφανειακό κομμάτι. Αυτό έτσι ένας κύκλος και πάμε τώρα έτσι να πάρετε βάσεις δηλαδή και πάμε τώρα τι επιλέγεις εσύ. 1, 2, 3, 4. Ποια είναι αυτή που επιλέγεις. Η Αιγυπτία αρχιέρεια, ή από την Ελλάδα η αρχιέρεια, κελτική, καθαρά κελτική αρχιέρεια ή πάπισσα. Εντάξει. Αναγέννηση, ας το πούμε, ίσως στην εποχή της αναγέννησης. Για να μπορέσουμε όμως τώρα να κάνουμε το ρήξιμο, θα μου επιτρέψετε εγώ να τα μαζέψω το deck μου, τα deck αυτά. Ένα λεπτό, να τα βάλω εδώ. Θα τα βάλω στη σειρά. Εδώ.
Και ξεκινάμε το πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο. Ας έρθει εδώ πέρα, έχω βάλει και την πυραμιδούλα, να είναι εδώ πέρα να την βλέπετε. Παίρνω, ανακατεύω και πάμε ευθύς αμέσως να κάνουμε αυτό το πολύ ιδιαίτερο ρίξιμο, το οποίο θα δείτε ότι θα σας δώσει, θα σας εμπνεύσει και θα σας δώσει πάρα πολλές απαντήσεις σε πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορεί εσείς να προβληματίζεστε. Μην χάσετε τα shorts βιντεάκια τα οποία φτιάχνω για ζώδια, για σημάδια στο χέρι, γραμμές, καρμικιά, μηνύματα, τα ρομαντίο, τρεις κάρτες, χαμός και πούς ακόμα, θα βάλω και άλλα πράγματα. Έχει να γίνει πανικός. Ξεφεύγουμε από τα συνηθισμένα, τα τετριμένα και κάνουμε πρωτοποριακά πράγματα. Και φυσικά ναι, γιατί να μην ευλογήσω τα γένια. Δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε. Πρώτη κάρτα λοιπόν, φίλες και φίλοι, η οποία θα επιλέξω είναι το μυστήριο. Και το μυστήριο είναι το 3 κούπα. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα γενικότερα. Και το μυστήριο το οποίο σου αποκαλύπτει αυτή η Αιγυπτία αρχιέρεια, μεγάλη αρχιέρεια, έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής, έχει να κάνει με τις απολαύσεις, έχει να κάνει επίσης με την καλή συνεργασία, με την επικοινωνία, με την επίλυση διαφόρων πραγμάτων. Επειδή όμως είναι νερό και φυσικά η μεγάλη αρχιέρεια κυβερνάει το νερό, έχει υπόψη σου γενικότερα τις φάσεις της σελήνης και κυρίως θα σου έλεγα εδώ μετά τη νέα σελήνη. Επειδή είναι ο αριθμός 3, δείχνει ότι ξεκινάει κάτι καινούριο, ίσως και την τρίτη μέρα μετά τη νέα σελήνη. Ίσως εκεί με κάτι συντονίζεσαι. Δες το εσύ, ψάξ' το λιγάκι, δεν χάνεις και τίποτα. Μπορεί επίσης να σημαίνει και τον τρίτο οίκο στον αστρολογικό σου χάρτη. Δες τον και αυτόν εκεί, αν έχεις νερό. Όμως, επειδή είναι νερό, είναι συνέστημα, είναι ψυχή, είναι τι ζητάει η ψυχή σου. Σου αποκαλύπτει. Λοιπόν, πηγαίνεις εσύ, ρωτάς για οτιδήποτε, ένα οποιοδήποτε ερώτημα και σου αποκαλύπτει και σου λέει τι λέει η διαίσθησή σου και τι είναι αυτό που σε κάνει χαρούμενο-χαρούμενη. Εντάξει. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο, μια δεύτερη αποκάλυψη, όπου είναι τι γενικότερα αποφεύγεις. Και αυτό που αποφεύγεις είναι το μάγο. Τι σημαίνει ο μάγος? Σημαίνει, επειδή βγαίνει τώρα στην λίγο αρνητική δόνηση εδώ, αποφεύγεις ανθρώπους οι οποίοι σε κοροϊδεύουν. Αποφεύγεις ανθρώπους και καλά κάνεις, είναι και μια συμβουλή που σου δίνει εδώ η αρχιέρεια, να αποφεύγεις ή αποφεύγεις ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν το λόγο για να σε κοροϊδέψουν, χρησιμοποιούν ωραία λόγια, σε χειρίζονται για να σε φέρουν εκεί που θέλουν, εντάξει. Ο μάγος είναι και ο τσαρλατάνος, στην αρνητική του δόνηση, έτσι. Ο μάγος είναι αυτός ο οποίος θα σου πει, θα σταλίσω όλα τα προβλήματα, έτσι, ενώ δεν γίνεται. Διότι υπάρχει ένα προσωπικό σχέδιο, υπάρχει μια ελεύθερη βούληση κτλ. Αυτά ο μάγος τα έχει γραμμένα, σου λέει, δεν ισχύουν. Λοιπόν, και ναι, και θετική ενέργεια και αρνητική ενέργεια και αυτά και δεν υπάρχει και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και σε πηγαίνει εκεί ακριβώς που θέλει, διότι δείχνει, σου δείχνει σε σένα και σε κοροϊδεύει βέβαια και σου δείχνει ότι γνωρίζει, ενώ μπορεί και να μην γνωρίζει. Να είναι αδαής, απλά έχει το χάρισμα του λόγου το οποίο το χρησιμοποιεί με αρνητικό τρόπο. Βέβαια εδώ σημαίνει και ίσως και άντρας, αρσενική ενέργεια. Άρα μπορείς να αποφεύγεις τους άντρες οι οποίοι επίσης είναι εγωκεντρικοί, αλαζόνες, ξερόλες, δεν αλλάζουν άποψη και χρησιμοποιούν με άσχημο, μάλλον χρησιμοποιούν με αρνητικό τρόπο την αρσενική τους επικοινωνία. Εντάξει. Έχουμε δει και άντρες που λένε ξέρεις ποιος είμαι εγώ και εκείνο και θέλω και το άλλο και θέλω λεφτά και θέλω να πετύχω και θέλω να κάνω και συνεργασίες και θα πετύχω και αυτό και μαγκιά και αυτή είναι η άσχημη έκφραση της αρσενικής ενέργειας. Και βεβαίως φυσικά πάντα υπάρχει τίμημα και το τίμημα είναι δραματικό. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε να δούμε ποιοι είναι οι φόβοι, διότι ναι, επειδή έχουμε σελήνη, η σελήνη πάντα κρύβει τους φόβους τους οποίους έχουμε και τις ανασφάλειες. Και επιλέγω μια κάρτα και είναι η θυσία, είναι ο κρεμασμένος. Λοιπόν, ποιοι είναι οι φόβοι σου? Οι φόβοι σου είναι η προδοσία. Συγγνώμη. Μην σε προδώσουν. Μην προδώσεις επίσης εσύ. Επίσης είναι το χάσιμο του χρόνου. Επίσης φοβάσαι να δεις ίσως και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί φοβάσαι τι αλήθειες θα βγουν τελικά στην επιφάνεια. Και δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαχειριστούν αυτές τις αλήθειες με τον ίδιο τρόπο. Είναι η αλήθεια που πηγαίνει η σχέση μου, είναι η αλήθεια που πηγαίνει η δουλειά μου, είναι η αλήθεια οι φιλίες μου, οι συγγενείς μου, η οικογένειά μου. Βγαίνουν αλήθειες εδώ.
Βγαίνουν πράγματα και πολλές φορές αποφεύγεις να τα δεις, διότι ναι, οκ, okay, εντάξει, είναι κατανοητό, είναι λογικό. Πολλές φορές και ο πόνος που μπορεί να υπάρχει εδώ, ή οι δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν εδώ πέρα, ή η ασυνεννοησία που μπορεί να υπάρχει εδώ, ή και η ασυνεννοησία με αυτό το άτομο που μπορεί να υπάρχει εδώ, σε φαίνει σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Εδώ είναι ο Ποσειδώνας, και ο Ποσειδώνας σημαίνει και σκοτεινά νερά, θολώνει τα νερά. Φοβάσαι επίσης ότι μήπως η αλήθεια έχει, ή μήπως αυτός εδώ τα θολώνει τα πράγματα και μάλλον μπορεί και να τα θολώνει. Πάμε όμως στο επόμενο, ποιες είναι οι δικές σου οι επιθυμίες. Έτσι, και οι δικές σου επιθυμίες είναι το 10 μπαστούνι. Η δική σου επιθυμία είναι να καταφέρεις, να μπορέσεις να ξεπεράσεις και τα εμπόδια και τα βάρη που κουβαλάς και τις υπευθυνότητες, δηλαδή είναι αυτό που λες, προσεύχεσαι καμιά φορά και λες, Θεέ μου, δώσε μου δύναμη να μπορέσω να αντέξω, να τα ξεπεράσω όλα αυτά τα εμπόδια. Δεν λέω ότι είναι από τις αρνητικές κάρτες, απαιτεί όμως πολύ, πολλά κιλά ενέργεια, σας το πω έτσι. Χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια για να μπορέσεις να διαχειριστείς γενικότερα τις υποθέσεις σου. Αυτά σου αποκαλύπτει λοιπόν η μεγάλη αίρα, και βεβαίως εσείς μπορείτε να το συντονίσετε και να βγείτε και μάλλον και να σκεφτείτε και εκτός της δικής μου σκέψης και να το επεκτείνετε εσείς και να δείτε πού ταιριάζει ή όχι, εντάξει. Οπότε αυτά έχει να μας πει εδώ πέρα. Δυσκολίες λοιπόν, βάρη, ευθύνες, κούραση. Και γι' αυτό σου βγήκε αυτό εδώ πέρα και λες, ρε παιδί μου, να έχω χαρά στη ζωή, δεν θα έχω χαρά, δεν θα έχω ευτυχία, δεν θα περάσω καλά, ας το πούμε. Είναι ένα θέμα εδώ. Το θέμα το επόμενο είναι τι χρειάζεται εσύ να δουλέψεις. Και βγαίνει λοιπόν εδώ μια πολύ καλή κάρτα που είναι ο υπότης και εδώ κούπα. Όρμα σου λέει, εντάξει, ο υπότης κούπα έχει ένα δικό του ρυθμό, έχει ένα καλό σκοπό, δείχνει τη θετική ενέργεια και σε συντονίζει με θετική ενέργεια είτε σε άντρας είτε γυναίκα. Δείχνει ότι ο σκοπός σου στη ζωή είναι καλός σκοπός, να βοηθάς τους ανθρώπους, να απομακρυνθείς από ανθρώπους οι οποίοι σε φέρνουν, σε θολώνουν, σε δυσκολεύουν, έτσι. Σε θεωρούν δεδομένο, δεδομένη, σε θεωρούν ότι α, okay, τον έχω, ότι θα κάνει αυτό που θα του πω. Μπορεί να είναι και αυτό το κομμάτι, έτσι. Ο υπότης όμως κούπα είναι μια πολύ καλή ενέργεια, πολύ θετική ενέργεια που μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ καλή διαδρομή, εντάξει. Και πάμε στο επόμενο που είναι η ανώτερη σοφία γνώση. Άκου τώρα εδώ, ανώτερη σοφία και γνώση, που είναι για σένα και είναι, μάλιστα, έχει βγει μια φανταστική κάρτα, μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα, η οποία συντονίζεται με την αυτοκράτηρα, πάλι θηλυκή ενέργεια. Μια πολύ φωτεινή κάρτα, η αυτοκράτηρα σημαίνει η δύναμη του θηλυκού στοιχείου, σημαίνει η αυτογνωσία, σημαίνει η αυτοπεποίθηση, η εσωτερική δύναμη, δεν μασάω, προχωράω, σημαίνει η αισιοδοξία, έτσι, μεγάλη, πολύ αισιοδοξία. Η Αφροδίτη, πάλι συντονίζει με την Αφροδίτη, το αστρολογικό σύμβολο εδώ πέρα της Αφροδίτης, έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Οπότε είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, θα βρεις αρκετές βοήθειες από το θηλυκό στοιχείο το οποίο θα σε βοηθήσει. Μπορεί να είναι και μια μητέρα, έτσι. Άρα έχεις τη ζωή σου, οι συμβουλές που μπορείς να πάρεις, μπορεί να είναι και, ξέρετε, μπορεί να είναι μια μητέρα. Μπορεί να είναι μια δασκάλα, μπορεί να είναι μια καθηγήτρια, μπορεί να είναι μια... Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει κάνει και πράγματα στη ζωή του και να μας κατευθύνει και να μας δώσει μια σωστή συμβουλή. Εδώ πάντως, οι δονήσεις που πέφτουν και σου λένε είναι ότι αυτό εδώ ολοκληρώνεται, μπορείς να το ολοκληρώσεις, να πάει στην άλλη τη μεριά, έτσι, η οποία είναι και δεν είναι τυχαίο ότι έχει πέσει και σε μια δόνηση η οποία είναι... Η μαύρη επιλογή εδώ, έτσι, εδώ αυτή η κολόνα δείχνει τις μαύρες, τις αρνητικές επιλογές, τις αρνητικές ενέργειες, οι οποίες μένουν πίσω, άρα μπορείς να τις αφήσεις πίσω, η επιλογή σου είναι από εδώ, άρα λοιπόν είναι το φως και η αγάπη. Ό,τι να πετύχεις, οποιαδήποτε φάση σε λύνεις, ενέργειες, οτιδήποτε, με την αγάπη και το φως θα τα πετύχεις. Και τότε αυξάνεται η ενέργειά σου, η αυτοπεποίθησή σου και προχωράς και τίποτα, τίποτα δεν μπορεί να σε καταβάλει. Οκ, okay. Αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό μήνυμα, να την ευχαριστήσουμε την αρχιέρεια αυτή για αυτό το πολύ ωραίο και βαθύτατο μήνυμα και να προχωρήσουμε να πάμε στην επόμενη. Έρχεται λοιπόν η Ελληνίδα. Όσοι επιλέξατε φίλες και φίλοι, την Ελληνίδα, εντάξει. Λοιπόν, έχει βέβαια και άλλα σύμβολα εδώ αν παρατηρήσετε. Λοιπόν, έχει και το ε εδώ. Έχει μια διαφορετική αποτύπωση, εδώ δείχνει
Δεν δείχνει ακριβώς τα άλογα, δείχνει είναι τα άλογα που με λευκό και μαύρο κτλ. Το αφήνω εδώ, είναι το ίδιο κομμάτι, είναι η μεγάλη αρχιέρεια η οποία μπορεί και συντονίζεται με άλλους κόσμους, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε. Για να δούμε εδώ. Ανακατεύω λιγάκι. Αν και έχω κόψει, προηγουμένως έχω κάνει, εγώ ξανανακατεύω να πάρει λίγο από την ενέργεια. Και πάμε σε εσάς να δούμε. Ωραία. Για πάμε να δούμε εδώ τώρα λοιπόν το συντονισμό και πάμε να δούμε. Λοιπόν, το μυστήριο, το μυστικό. Ποιο είναι το μυστήριο? Και το μυστήριο είναι ένας υπότης ξυφών. Έχει να κάνει με το λόγο, την επικοινωνία, έτσι. Ο υπότης ξυφών είναι μια δυνατή κάρτα. Είναι μια κάρτα η οποία σου μιλάει για επέκταση, σου μιλάει να κατακτήσεις τα όνειρά σου, σου μιλάει επίσης, είναι αυτό που λέω, μιλάει, δηλαδή μιλάω, επικοινωνώ, αλλά εκφράζομαι όχι με αρνητικό τρόπο, όχι με επιθετικό τρόπο. Η αρχιέρεια αυτή σου λέει ότι κοίταξε να δεις το μυστήριο εδώ, το μυστικό που σου αποκαλύπτω, έχει να κάνει με ζώδια εδώ πέρα του αέρα, εντάξει, και οροσκόπο, αλλά όμως είναι η επικοινωνία του λόγου. Επικοινωνώ σωστά με λογική, χρησιμοποιώ την επιχειρηματολογία μου με λογική, έχω δύναμη, έχω αυτοπεποίθηση, ο λόγος μου είναι γεμάτος αλήθειες, τη δική μου αλήθεια, έτσι, αλλά την εκφράζω και με μια ηρεμία. Εδώ δείχνει ότι δεν είναι ακριβώς επιθετική η κάρτα, διότι εδώ κρατάει τη σοφία. Δείτε εδώ, είναι σαν να είναι η θέα Άρτεμις, έτσι, διότι η κουκουβάγια εδώ δείχνει ότι χρησιμοποιώ το λόγο με σοφία. Χρησιμοποιώ τα λόγια μου, τα επιχειρήματά μου με δομημένο τρόπο και με ήρεμο τρόπο για να μπορέσω να πετύχω τους στόχους μου, τις σκέψεις μου, τις επιθυμίες μου, την αλήθεια μου, όσο δύσκολη και άβολη αν είναι για κάποιους ανθρώπους, εντάξει. Πάμε στο δεύτερο, είναι τι αποφεύγεις. Τι αποφεύγεις, έτσι είναι, γιατί έτσι γίνεται, και αυτό που αποφεύγεις είναι το 7 κούπα. Το 7 κούπα είναι και από τις περίεργες σύνθετες κάρτες που κρύβουν πάρα πολλά μυστικά. Το 7 κούπα δηλώνει και τις 7 επιθυμίες. Έχεις πολλές επιθυμίες στη ζωή σου, θες πολλά πράγματα να πετύχεις. Όμως έχεις και το ψυχικό κληρονομικό χάρισμα, από κάπου το έχεις αποκτήσει ίσως, ίσως και 7 γενναίες από πίσω. Ο αριθμός 7 εδώ σου δίνει, είναι οι 7, ας το πούμε, τα 7 επίπεδα του ουρανού. Ο αριθμός 7 είναι ένας ιερός αριθμός, δηλώνει και την προστασία. Αν είναι κάτι λίγο να προσέξεις ή είναι αυτά που εύχεσαι γενικότερα, να έχουν μία λογική. Γι' αυτό λέει εδώ τα αποφεύγεις. Δηλαδή να σκέφτεσαι, μάλλον να επιθυμείς, να ονειρεύεσαι, να επιθυμείς, αλλά να έχουν μία λογική. Να μην είναι, ας το πούμε, στη σφαίρα εντελώς της φαντασίας. Πολλές φορές το κάνουμε, ξέρω, εντάξει, όλοι το κάνουμε οι άνθρωποι, γιατί έχουμε τις ανάγκες μας κι εμείς, αλλά εδώ όμως σου λέει χρειάζεται λίγο να προσγειωθείς και τελικά να καταλάβεις τι είναι αυτό που πραγματικά η ψυχή σου έχει έρθει να υλοποιήσει, εντάξει. Το άλλο είναι η φόβη. Ποιοι είναι οι φόβοι? Και έχει βγει μια σελήνη. Να τη. Η σελήνη λοιπόν, φίλες και φίλοι εδώ. Η σελήνη, η οποία δείχνει ένα μονοπάτι. Παρατηρήστε εδώ, ας πούμε, ο Κάβουρας, ο Σκορπιός, ο Αστακός, ό,τι θέλετε, βγαίνει έξω από το νερό, βγαίνει έξω από το στρικό νερό, που είναι και μια αποτύπωση του πάνω και του κάτω κόσμου, περνάει μέσα από αυτό το μονοπάτι, προχωράει λοιπόν, πηγαίνει στη διαδρομή. Στην ουσία αυτό που χρειάζεται είναι να ανακαλύψεις εσύ ποιο μονοπάτι θα ακολουθήσεις, πού θα πας. Εντάξει, είναι και οι πύλες εδώ, η σελήνη βεβαίως, γιατί εδώ είναι η φόβη, είναι ότι έχεις και πολλές ανασφάλειες. Στη ζωή σου έχεις πολλές ανασφάλειες, εδώ μπορεί να προσεύχεσαι και για θεραπεία. Μπορείς να τη βρεις τη θεραπεία, σου λέει εδώ. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχουμε ανασφάλειες. Όλοι οι άνθρωποι κάποια στιγμή έχουμε ανασφάλειες. Ανασφάλεια για το μέλλον, ανασφάλεια για το χειμώνα, ανασφάλεια για το ένα, ανασφάλεια για τις δουλειές μας, ανασφάλεια για αυτό, ανασφάλεια συναισθηματική. Είναι στην ανθρώπινη φύση. Εδώ όμως το φέρνει στην επιφάνεια και σου λέει ότι έχεις τη δυνατότητα αλλά και το ψυχικό χάρισμα να τα φέρεις σε μια ισορροπία και να το θεραπεύσεις. Ναι, πρέπει να βγεις στην επιφάνεια αυτό, να μην μένει και κρυφό. Εσύ τώρα θα το δεις και περισσότερο και καλύτερα από αυτό που σου λέω. Εδώ είναι οι επιθυμίες τώρα. Και οι επιθυμίες είναι ο τροχός της τύχης. Είναι η τύχη. Μια πολύ καλή κάρτα. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα. Η επιθυμία σου είναι αχ να άλλαζε η ζωή μας, έτσι. Αχ τα πράγματα, αχ να είχα τύχη, αχ να γυρίζανε.
Το γεγονός ότι είσαι υγιής, το γεγονός ότι μπορεί να είσαι κάτω από ένα σπίτι, το γεγονός ότι μπορεί να έχεις τη μάνα σου, τον πατέρα σου, το γεγονός ότι μπορεί να έχεις φίλους, το γεγονός ότι μπορεί να έχεις την οικογένειά σου και να είναι καλά, το γεγονός ότι μπορεί να έχεις το αυτοκινητάκι σου, το γεγονός ότι μπορεί να έχεις, να φτιάχνεις καφέ, έτσι, να έχεις τα λεφτά ή οτιδήποτε, όλα αυτά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είσαι απίστευτα τυχερός, απίστευτα τυχερή και ειδικά αν έχεις την υγεία σου. Και αυτό που σου λέει εδώ πέρα η αρχιερία είναι ότι ξέρεις, η τύχη πολλές φορές δεν είναι στο φαντασιωσικό κομμάτι, δηλαδή αχ να κερδίσω δισεκατομμύρια. Εντάξει, η τύχη δεν είναι αυτό. Η τύχη σημαίνει και ευκαιρία, το να βρεις μια καινούρια δουλειά, το να βρεις έναν σύντροφο, το να χωρίσεις και να φύγεις από μια πολύ άσχημη κακή σχέση, το να φύγεις από έναν πολύ κακό γάμο, έτσι. Το να χωρίσεις από μια φιλία η οποία δεν σου προσέφερε τίποτα, μόνο εσύ έδινες. Δεν είναι τύχη αυτό? Αν το καλοσκεφτούμε, είναι τύχη. Μια πόρτα που κλείνει πολλές φορές είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία. Αυτό θέλει να σου πει εδώ, εντάξει. Λοιπόν. Ωραία, το έχουμε εξαντλήσει αυτό εδώ, δεν έχω να σου πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Πάμε τι χρειάζεται να δουλέψεις, έτσι, τι χρειάζεται πάνω σε ποιο κομμάτι να δουλέψεις και είναι μια άλλη βασίλισσα λοιπόν. Όχι, δεν έχουμε άλλη βασίλισσα, μπερδεύτηκα. Η βασίλισσα πεντάκτυλου. Κοίταξε να δεις. Εδώ είναι μια πολύ πολύ δυνατή ενέργεια. Χρειάζεται να δουλέψεις στη γείωσή σου. Άκου να δεις πώς το λέω. Γείωση σημαίνει πρακτικότητα. Σημαίνει λογική. Σημαίνει επίσης φροντίζω τον εαυτό μου, προσέχω την υγεία μου. Ναι, δεν είναι κακό να κοιτάξω και το επαγγελματικό κομμάτι, να πετύχω στα επαγγελματικά, να πετύχω στα οικονομικά, μπορεί να σημαίνει μια πρόταση επαγγελματικού χαρακτήρα, να κοιτάξω και κάτι άλλο, να δω τι θα γίνει. Όμως είναι μια από τις πολύ ωραίες αποτυπώσεις κάρτας που σου βγαίνει η αρχιέρια εδώ, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, δείχνει την επιρροή γενικότερα. Μπορεί να και μια μητέρα εδώ, η οποία σε συμβουλεύει γενικά και θέλει να σε φροντίσει, θέλει το καλό σου. Λοιπόν, αλλά γενικά. Εδώ αυτό με το οποίο συντονιζόμαστε και λέει είναι ότι κοίταξε να δεις, έχεις δύναμη. Εδώ έχεις αυτοπεποίθηση, έχεις την ήρεμη δύναμη. Ξέρεις, η βασίλισσα πεντάκτηνο είναι ήρεμη δύναμη. Γνωρίζει, δε χρειάζεται με την ηρεμία της, με τη σκέψη της, με τον λόγο της, με τον όριμο λόγο της, με την όριμη σκέψη της. Έρχεται λοιπόν, σε κοιτάζει κιόλας, σε κοιτάζει γενικά για να σου πει ότι κοίταξε να δεις παιδάκι μου, κοίταξε να δεις φίλε μου, φίλη μου, παιδί μου, κόρη μου, δεν ξέρω τι. Θα γίνουν όλα. Όλα θα γίνουν. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Περνάμε μέσα από διάφορες, αν θέλεις, διαδικασίες, προκλήσεις στη ζωή. Εντάσεις, προβλήματα. Επειδή κρατάει και αυτή τον τροχό, σημαίνει ότι θα γυρίσει. Πρόσεξε. Δεν σου μιλάω για απίστευτη τύχη. Δεν σου μιλάω για να γίνεις δισεκατομμυριούχος. Δεν σου μιλάω για πράγματα, ξέρω εγώ, επιφανειακά ή στη φαντασία. Σου μιλάω καθαρά για τύχη η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα και σε απλούς ανθρώπους. Εντάξει. Τώρα, αν κερδίσεις και κάτι και πετύχεις και διάφορα πράγματα κτλ. Και επεκταθείς, είναι ακόμα περισσότερο. Εδώ πάντως δείχνει έμπνοια στο χρήμα. Δεν συμβουλεύω, προσέξτε, κανέναν να πας να παίξεις λότο ή τζόκερ και παίξε λεφτά και δεν ξέρω τι άλλο. Κανένα δεν συμβουλεύω. Λοιπόν, διότι το εξηγώ και το έχω εξηγήσει και το λέω αστρολογικά, κάποιος πρέπει να ανοίξει λίγο το χάρτη του για να δει κάτι. Στην ουσία αυτό που σου λέει είναι, μάλλον αυτό που θέλω να πω αστρολογικά, σημαίνει επιτίθεμαι στα λεφτά των άλλων να τους τα πάρω. Αν συνηγορεί ο χάρτης, σε κάποια συγκεκριμένη χρονική τοπική στιγμή μπορεί και να γίνει. Γι' αυτό και επειδή ο χάρτης του καθενός είναι ξεχωριστός, δεν ξέρουμε και στον καθένα πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό. Έχετε δύο υπόψεις αυτό. Σημαίνει επίθεση στα λεφτά των άλλων. Μην με βάλει τώρα να σας πω οι άλλοι πώς θα κερδίζουν, αν το χάρτη τους κτλ. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πράγματα και άλλες συγκυρίες. Λοιπόν. Πάμε όμως στο επόμενο για να μην ξεφεύγουμε από εδώ. Δείχνει μια έμπνοια στα οικονομικά, εν πάση περιπτώσει. Καλό είναι αυτό. Και μάλλον και μια τύχη στα οικονομικά και μπορεί να είναι και μέσα από επαγγελματικές εμπειρίες, σκέψεις, γνώσεις και αυτά. Το επόμενο είναι η ανώτερη σοφία. Ω, μάλιστα, 4 πεντάκτηνο. Κοίταξε να δεις. Μου απαντάει στο προηγούμενο που σου είπα.
αν θα πετύχεις επαγγελματικά, και αυτό είναι αυτό που σου λέει και αυτή εδώ πέρα, είναι ότι δεν θα πετύχεις με την τύχη μόνο να παίζεις, ξέρω εγώ, τι να πω, να παίζεις, ξέρω εγώ, μόνο λαχείο, τζόκερ, λότο ή να παίζεις στοιχηματικά και τέτοια. Όχι. Εδώ είναι χτίσιμο. Εδώ χτίζεις. Επίσης χτίζεις πάνω σε στέρεο έδαφος οποιοδήποτε κομμάτι, κυρίως επαγγελματικά, αλλά και μια σχέση. Σχέσεις φιλίας πρέπει να έχουν σταθερότητα. Εντάξει, βλέπεις εδώ το κόκκινο, το μπλε που είναι, το κόκκινο σημαίνει η επιθυμία, σημαίνει και το ερωτικό κομμάτι, το μπλε που σημαίνει η έκφραση, ο λόγος, το πράσινο που είναι η καρδιά και το κίτρινο που είναι και οι επιθυμίες μας. Όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω λοιπόν, σαν σούπα δηλαδή, αλχημική σούπα, βγαίνει ακριβώς ένα μήνυμα πολύ σημαντικό για σένα που σου λέει ότι για να πετύχεις γενικότερα στη ζωή σου, για να πετύχεις γενικά τι χρειάζεται, χρειάζεται ενέργεια, σχεδόν ερωτική με αυτόν το οποίο ασχολείσαι, θες επάγγελμα, πρέπει να έχεις, να τρελαίνεσαι με αυτό, να παθαίνεις πλάκα, κοκομπλόκο. Πραγματικά στο λέω αυτό. Αλλιώς δεν πετυχαίνεις. Αν πεις, μια δουλίτσα να έχουμε και τελειώνει, τελείωσε, το έχεις μπλοκάρει, το έχεις αφήσει εκεί. Επικοινωνία και λόγος, τι θα πεις στους ανθρώπους. Αλήθειες όμως θα λες. Ναι, αυτό που θα αγοράσεις σου πάει πολύ. Όχι, ναι, σου πάει πολύ και γελάς από μέσα και λες, πώς είναι έτσι σαν καρναβαλός. Εντάξει. Καρδιά. Να το αγαπάς αυτό που κάνεις και επιθυμία είναι να έχεις την τρελή επιθυμία να πετύχεις, να προχωρήσεις, να κάνεις. Αυτά είναι και αυτά που αλλάζουν και την τύχη σου. Πολλές φορές δεν λέμε ρε παιδιά, αγαπάω τη δουλειά μου ή ξέρω εγώ, μου αρέσει αυτό που κάνω ή εκείνο και γίνομαι και δημιουργικός, δημιουργική και θα βρω λύσεις και θα κάνω. Έτσι γίνεται. Άμα είσαι κάπου που βλαστημάς από το πρωί μέχρι το βράδυ και σε σχέση να είναι αυτό, το ίδιο ισχύει και εδώ. Δεν πρόκειται να πετύχει. Εντάξει. Τα πήραμε τα μηνύματα. Οπότε τα μαζεύω. Ευχαριστούμε και αυτή την αρχιέρεια λοιπόν που μας βοήθησε πάρα πολύ και πάμε στην επόμενη. Η επόμενη είναι κέλτικη. Καθαρά κέλτικη για όσους την επέλεξαν, ιδιαίτερη, δυνατή, δηλαδή εδώ δείχνει δύναμη, έτσι, δείχνει ότι ξέρει, δείχνει ότι, όχι ότι οι προηγούμενες δεν ξέρανε, αλλά δείχνει όμως το γενικό πλαίσιο. Λοιπόν, εδώ, για να την πάρουμε αυτές τις κέλτικες κάρτες, ωραίο ρίξιμο, δεν μπορεί να πείτε, να ανακατέψουμε λίγο. Αν και τις έχω ανακατέψει και έχω κόψει και προηγουμένως, δεν πειράζει, ξανά πάρ' σε, και τι έγινε. Ωραία. Και πάμε τώρα εδώ να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει να μας πει. Πρώτη κάρτα λοιπόν είναι ένα μυστικό, ένα μυστήριο το οποίο αποκαλύπτεται. Σου το αποκαλύπτει φυσικά η δύο πεντάκτηνα. Λοιπόν, τα δύο πεντάκτηνα θέλω να τα δεις, έχει τους συμβολισμούς εδώ, τους κελτικούς εδώ πέρα με αυτό το αιώνιο αυτό σύμβολο, το τρικέρτα. Δεν θα το αναλύσω τώρα. Λοιπόν, το δύο πεντάκτηνο πάντα σημαίνει ισορροπία. Το δύο πεντάκτηνο σημαίνει συνεργασίες. Το δύο πεντάκτηνο μπορεί να σημαίνει και σε ένα επίπεδο και τις δίδυμες φλόγες και την πρακτικότητα η οποία χρειάζεται να έχει. Κυρίως αυτή η κάρτα έχει μία αποτύπωση οικονομική, επαγγελματική και σταθερότητας. Κυρίως βγαίνει ο εγώκερος εδώ, σαν ζώδιο, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, οι οροσκόπους μιλάμε τώρα. Το δύο πεντάκτηνο όμως σου λέει ότι θα βρεις τις ισορροπίες σου ή επιλογές. Μπορεί να έχεις και δύο επιλογές σε ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να σε απασχολεί γενικότερα. Ή θέλει να σου πει γενικά στη ζωή, εσύ δηλαδή που συντονίζεσαι, σου λέει μεγάλη αρχαιρία, ότι ξέρεις κάτι, στη ζωή εσύ θα έχεις δύο επιλογές. Τώρα, ποιες θα είναι αυτές οι δύο επιλογές, για τον καθένα είναι ξεχωριστό. Δεν είναι τυχαίο επίσης, θα πω ότι επηρεάζει και το ζώδιο των διδύμων εδώ. Διότι έχουμε το 2 και το 2 εδώ. Και ο αριθμός 2 είναι ο αριθμός της συνεργασίας, είναι ο αριθμός της επικοινωνίας μεταξύ δύο προσώπων, ας το πούμε, και της αρμονικής επικοινωνίας, αλλά εδώ είναι και αποφάσεις. Εδώ εσύ στη ζωή σου γενικότερα έχεις χρειαστεί να πάρεις διάφορες αποφάσεις. Εδώ είναι τι αποφεύγεις, και από αυτό αποφεύγεις έναν βασιλιά. Ένας βασιλιάς πεντάκτηνα. Τώρα είναι ένας πατέρας, ένας προϊστάμενος, είναι μια μορφή εξουσίας που έρχεσαι και σε σύγκρουση, μπορεί να είναι και αυτό. Είναι τα χρήματα, έχεις λίγο περίεργη σχέση με τα χρήματα, αδικήθηκες τα χρήματα, γιατί μπαίνει στην αποδόπλευρα. Κοίταξε να δεις, αν παρατηρήσεις το δέντρο, εδώ είναι ξερακιανό το δέντρο και λίγο περίεργο η αποδό μεριά, ενώ από εδώ ανθίζει. Και επειδή βγαίνει σε αυτή τη μεριά, κάτι σημαίνει λοιπόν εδώ. Εδώ είναι μια αρσενική ενέργεια. Μπορεί να είναι ένα σύζυγος, μπορεί να έχει χωρίσει και να μην σου δίνει λεφτά για διατροφή. Μπορεί να είναι η οικονομική
δυσκολία, ξέρω εγώ, και τα κληρονομικά. Να μην σου δίνει ο πατέρας, ξέρω εγώ, το σπίτι που δικαιούσε και πρέπει να κληρονομήσεις. Ή τα χωράφια, ή το ένα, ή το αμάξι του, ή πολλά πράγματα. Γενικά, εδώ δείχνει κάποιον ο οποίος είναι στο ζώδιο Ταύρος, κυρίως, είναι και εγώ καιρός βεβαίως, αλλά και ζώδιο Παρθένος, ο οποίος το μόνο που θέλει να κάνει είναι την άνεσή του, να περνάει καλά, έτσι, να παίζει ότι, ξέρω εγώ, έχω κάνει εκείνο, έχω κύκλο, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο, αλλά χωρίς να θέλει να σου δώσει πολλά πράγματα σε εσένα. Έχετε υπόψη αυτό. Άρα αυτό το αποφεύγεις και σου τη βαράει κιόλας και λες, αφού δεν έχει νόημα, γιατί να κάθομαι. Το επόμενο είναι η φόβη σου. Ποιοι είναι οι φόβοι σου και είναι ο άσος ξυφών. Η φόβη σου είναι να πεις τις αλήθειες σου. Ο φόβος σου είναι να πας και να κάνεις λίμπα. Ακριβώς αυτό που σου λέω, να πεις λόγια και να βρίσεις κιόλας. Να πας και να γίνεις, πώς το λένε, να γίνεις πασαλιμάνι που λένε, πασαλιμανιώτησα. Να πεις και να βρίσεις με τέτοιο τρόπο, με βρισιές που δεν έχουν ακουστεί, ακόμα δεν έχουν εφευρεθεί. Ο άσος ξυφών όμως βέβαια σου λέει και σε βάζει σε μια διαδικασία εδώ, ομά και σταράτα, με αλήθειες, πραγματικές αλήθειες, στο οποίο ίσως είναι και το θέμα σου που φοβάσαι, που μπορεί να θέλεις να πεις αλήθειες, αλλά κάτι να σε εμποδίζει. Οκ, okay, δεν είναι κακό θα έλεγα, αλλά δες το όμως, γιατί εδώ έχει πολύ δύναμη. Σου δίνεται η ευκαιρία να ξεχωρίσεις και να πεις τις αλήθειες και τα ψέματα, τα βάλεις σε μια άκρη. Και έχεις και την ευλογία του Θεού, ας το πούμε εδώ πέρα. Οκ, okay, αυτό το βλέπεις εσύ γενικότερα, πάντως η αλήθεια είναι με το μέρος σου. Βέβαια πηγαίνει από εδώ και σημαίνει ότι και αυτός εδώ πέρα λέει πράγματα στα οποία κατά κάποιο τρόπο σαν να σε κρατάει και από το χέρι κιόλας, αυτό νιώθω, σαν να σου λέει σε κρατάω, σε κάνω ό,τι θέλω και, και αυτό σε εκνευρίζει. Μπορεί να είσαι προϊστάμενος εδώ, έτσι, μπορεί να είναι πολλά πράγματα, να συνεργάζεις, μπορεί να είναι λεφτά που σου χρωστάνε πολλά. Η επιθυμία σου είναι αυτές εδώ πέρα, είναι το 9 ξυφών και είναι μια επιθυμία η οποία δέστη. Το 9 ξυφών σημαίνει στεναχώρια, σημαίνει άγχος, σημαίνει θλίψη, σημαίνει περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Το 9 ξυφών όμως, επειδή είναι η επιθυμία, σημαίνει δεν θέλω να πονάω άλλο. Δεν θέλω άλλες στεναχώριες. Δεν θέλω όλο αυτό το κομμάτι να έρχεται πάνω μου και να με τρυπάει και να χάνω τον ύπνο μου και να υπάρχουν βεβαίως και δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτή η ιστορία κάπως έχει και προσπαθείς να τα ισορροπήσεις εσύ. Κάτι σημαίνει στη ζωή σου γενικά. Και στο επαγγελματικό κομμάτι, στα οικονομικά σου να το πω έτσι, και στο συναισθηματικό κομμάτι. Και σε στρεσάρει απίστευτα, απίστευτα. Όμως, αυτό που σου λέει η επιθυμία σου, είναι ότι μπορεί να υλοποιηθεί. Να κλείσει ο κύκλος, έχεις τη δύναμη, πρόσεξε. 9, γι' αυτό 1, 10. 10 σημαίνει 1, σημαίνει ξεκινάω από την αρχή. Κλείνω τον κύκλο, έχω ισορροπίες, έχω επιλογές και μπορώ να κλείσω όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι το οποίο με ταλανίζει. Και πάμε στο επόμενο. Τι χρειάζεται να δουλέψεις? Ισορροπίες. Την ισορροπία σου χρειάζεται να δουλέψεις. Την εσωτερική σου ισορροπία. Την ισορροπία στα οικονομικά γενικότερα, αν ξοδεύεσαι, λέω τώρα. Αλλά και τη διάθεσή σου. Γιατί εδώ κάπου ζητάνε και όλοι. Εδώ σου ζητάνε όλοι. Τι έρχεται ο κόσμος και σου ζητάει χρήματα. Εδώ δώσε μου και εκείνο. Α, βρήκαμε εδώ, δεν ξέρω τι. Έχεις, δεν έχεις, εσύ δίνεις. Γιατί μπορεί να μην είναι μόνο χρήμα, μπορεί να είναι και υλικά κομμάτια, μπορεί να είναι ρούχα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και σου ζητάνε και λένε, αχ, τι ωραίο ρούχο, και το παίρνουν και το σου ξαναδίνουν. Λέω τώρα. Εδώ όμως το 6 σημαίνει και καρμικές υποθέσεις, το 6 σημαίνει και σχέσεις, σημαίνει και μπορεί να είναι αραβώνας, μπορεί να είναι γάμος, μπορεί οτιδήποτε. Δίνεις κυρίως εσύ, είτε άντρας είτε γυναίκα, τέλος πάντων. Κράτα ισορροπίες. Ισορροπία, ισορροπία. Αυτοί οι δύο λοιπόν έχουν μάθει να ισορροπούν την κατάσταση. Άρα, αυτό που σου λέει η αρχιέρεια, η μεγάλη αρχιέρεια στη ζωή σου είναι κράτα ισορροπίες. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό και δεν είναι εύκολο να κρατάμε ισορροπίες, έτσι. Και πάμε τώρα στο επόμενο που είναι η ανώτερη σοφία. Ποια είναι η σοφία, η ανώτερη, η γνώση και είναι το 8 μπαστούνι. Μία πολύ δυνατή κάρτα, κυρίως το ξώτης είναι εδώ. Στόχευσε ψηλά, έτσι. Στόχευσε ψηλά. Μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείς, σημαίνει τα νέα, τα ευχάριστα νέα, σημαίνει το στοχεύω, βάζω στόχους, έχω σκοπό, θα πετύχω πράγματα, θέλω να πετύχω πράγματα, ξέρω πού θα πάω. Είναι μακρινός ο στόχος μου, κοίταξε να δεις, εδώ θα έχω να πάω και δεν είναι τυχαίο και το 3, που το 3 σημαίνει και δημιουργικότητα και ενέργεια και δύναμη. Λοιπόν, άρα λοιπόν η ανώτερη σοφία σε σένα είναι να βάζω στόχο, είναι και να απομακρυνθώ. Είναι και να πάω εκεί που με αποδέχονται και είμαι ευτυχισμένος, ευτυχισμένη, να πετύχω τα όνειρά μου, τους στόχους μου, αλλά εδώ είναι και τα καλά νέα γενικά. Και κάτι ανθίζει.
κάτι θέλει να φτιαχτεί εδώ, ίσως και από το ρίξιμο που κάναμε μετά. Και η αισιοδοξία που μπορείς να πάρεις και ένα άλλο μήνυμα και από έναν διαφορετικό άνθρωπο. Γενικά, βεβαίως, εδώ σημαίνει εγώ πηγαίνω. Δεν αφήνω τα ταρό, δεν θα σου κάνουν τη δουλειά τα ταρό. Τα ταρό απλά αποκαλύπτουν κάποια πράγματα, κάποιες αλήθειες, κάποιους συντονισμούς. Την όλη ιστορία εσύ θα την κάνεις, εσύ θα προχωρήσεις. Κατάλαβες. Αλλά είναι πολύ καλό και πολύ θετικό γενικά εδώ να πω αυτό το εξής. Δεν είναι αρνητικό το ρίξιμο σου. Είναι αρκετά θετικό. Σου μιλάει για ισορροπία και σου λέει ότι τις επιλογές σου, την ισορροπία σου και τι επιλογές και αποφάσεις να πάρεις, τις έχεις. Είναι μπροστά σου δηλαδή. Okay. Εντάξει, κατανοητό νομίζω. Πολύ ωραίο και αυτό. Πόσο αποκαλυπτικό. Λοιπόν, μπορούμε να το ξανακάνουμε αυτό το ρίξιμο. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην επόμενη που είναι σαν πάπισσα, όπως είπαμε, μια άλλη αρχιέρεια, πολύ δυνατή, η τέταρτη επιλογή, φίλες και φίλοι. Μισό λεπτό. Είπαμε, μην ξεχνάτε, βλέπετε και τα shorts που φτιάχνω, τα mini βίντεο που έχουν να κάνουν για σημάδια στο χέρι, για ζώδια, για μαντίο, για μάντεψε, για τρεις κάρτες, πολλά πράγματα, καρμικά μηνύματα και πόσα άλλα πράγματα ετοιμάζονται. Και άλλα πράγματα ετοιμάζονται. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Για πάμε να κόψουμε εδώ και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Φίλες και φίλοι, όπα, δύναμη κουνήθηκε εδώ. Τι δύναμη είναι αυτή εδώ? Κουνήθηκε πραγματικά όλο το σύστημα εδώ που έχω φτιάξει με την κάμερά μου και αυτά. Πήγε πιο πέρα, το είδατε, έτσι. Αυτό για μένα είναι θετικό, εγώ έτσι διαισθάνομαι, είναι πολύ θετικό, δείχνει πολύ 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 δύναμη εδώ. Δύναμη θέλετε ψυχική, πνευματική, σωματική, εξαρτάται. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο. Βεβαίως, ένα δυνατό υγιές σώμα είναι δύναμη. Μια ψυχή μέσα η οποία δεν μασάει και θα προχωρήσει είναι δύναμη. Πνευματική δύναμη και αυτό. Να τα βάλουμε κάτω να σκεφτούμε και αυτό. Δύναμη. Για πάμε να δούμε ποιο είναι το μυστήριο το οποίο αποκαλύπτεται και είναι μάλιστα. Εδώ λοιπόν έχουμε το 9 πεντάκτινο. Πολύ δυνατή γυναίκα. Να τη. Πολύ δυνατή γυναίκα. Και άντρας να είσαι σημαίνει ότι ή έχεις μία πολύ δυνατή γυναίκα στον κύκλο σου που σε βοηθάει και σου δίνει πολύ σωστές, σοφές συμβουλές, ή αν είσαι γυναίκα, είσαι εσύ η ίδια η οποία είσαι στο δικό σου κήπο, στο δικό σου κόσμο που έχεις δημιουργήσει αυτή τη στιγμή και είσαι απόλυτα καλά. Πάρα πολύ καλά. Εννοείται εδώ υπάρχουν καρμικά γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν σου, είτε σε θέματα αγάπης, είτε σε θέματα συνεργασιών. Είσαι όμως μια πολύ πολύ δυνατή γυναίκα η οποία δεν μασάει. Αν είσαι άντρας, είσαι πολύ τυχερός γιατί στο πλάι σου μπορεί να έχεις μια γυναίκα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Είναι το πεντάκτινο βέβαια, το 9 πεντάκτινο σημαίνει. Και κάτι ολοκληρώνεται και κάτι είναι έτοιμο να ολοκληρωθεί και να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Μπορεί να είναι και συνεργασίες, μπορεί να είναι και μια προϊσταμένη εδώ, μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Και μια μητέρα μπορεί να είναι, μπορεί να είσαι και εσύ. Απλά το επεκτείνω για να πιάσω όλο το κομμάτι. Εδώ όμως το μυστήριο που έρχεται και αποκαλύπτεται είναι καρμικά γεγονότα, καρμικές σχέσεις, νέα τα οποία έρχονται, νέα τα οποία πρέπει εσύ να δεις την πρακτικότητά τους. Αυτό που σου λένε αν είναι πρακτικό ή όχι, αν σε βολεύει. Μπορεί να είναι μια νέα πρόταση εργασίας. Είναι καλή. Πρέπει να το σκεφτείς αυτό, πρέπει να το αναλύσεις. Για πάμε στο επόμενο κομμάτι, φίλες και φίλοι, τώρα, στο οποίο έχει να κάνει με το τι αποφεύγεις. Και αυτό που αποφεύγεις είναι το 3 πεντάκτημα, μάλιστα. Εδώ είναι μία ίσως προαγωγή ή μία προσφορά ή μία επαγγελματική επιτυχία ή μπορεί να είναι επίσης και μία πρόταση. Ας το πάω και λίγο και στα ερωτικά, ας κάνω λίγο και μία, αν και δεν είναι καθαρά ερωτική κάρτα. Ας ξεφύγω λίγο, διότι αυτός εδώ πέρα, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει, είναι καλλιτέχνης ο οποίος έχει κάνει μια πολύ υψηλού επίπεδου εργασία. Μπορεί να είσαι εσύ, μια πολύ καλή επαγγελματίας, ή εσύ μπορεί, αν είσαι άντρας, να συνεργάζεσαι με μια γυναίκα που να είναι, μιλάμε, σε ό,τι και αν έχει καταπιαστεί, να είναι φανταστική σε αυτό που κάνει. Όπου και αν είναι. Είναι καλλιτεχνικό, είναι επαγγελματικό, είναι διευθύντρια, είναι, μπορεί να είναι πολύ καλή. Εν πάση περιπτώσει εδώ όμως, ας πάω λίγο και στο ερωτικό. Εδώ σημαίνει και το χτίζω, φτιάχνω, λαξεύω και τη σχέση λίγο. Αυτό είναι που αποφεύγεις. Ίσως υπάρχει και μια ρουτίνα εδώ.
Δηλαδή, εδώ δηλαδή έχεις βαρεθεί λίγο και τη δουλειά μπορεί, ίσως και τη ρουτίνα, δεν υπάρχει κάτι τη ρουτίνα της σχέσης, δηλαδή δεν υπάρχει ίσως κάτι δημιουργικό, κάτι πιο ερωτικό, ναι μεν υπάρχει καλή συνεννόηση, αλλά κάπου έχει λίγο ίσως ρουτινιάσει, αραχνιάσει. Εντάξει, πρόσεξε το λιγάκι, διότι εδώ... Συγγνώμη παιδιά, έχω μια μικρή αλλεργία. Διότι εδώ τι δείχνει, εδώ δείχνει λίγο, ok, έχω αράξει. Εδώ δείχνει, οκ, okay, εντάξει, υπάρχει δημιουργικότητα και τα λοιπά, αλλά, okay, δείχνει μια μικρή στασιμότητα, εντάξει. Όχι κάτι όμως πάρα πολύ αρνητικό, το οποίο να σε... Η φόβη σου είναι μια αυτοκράτηρα. Εδώ είναι μια γυναίκα πανίσχυρη. Είναι πανίσχυρη, είναι πιο ισχυρή από την αρχαίρια. Εδώ τώρα μιλάμε για αυτοκράτηρα, έτσι. Είναι μάνα, είναι από την οικογένεια, είναι μία που έχει πολύ μεγάλη θέση, είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι μία γυναίκα η οποία και ενεργειακά είναι πάρα πολύ δυνατή. Είτε είσαι άντρας, είτε γυναίκα, είναι μία γυναίκα η οποία είναι πολύ δυνατή και αυτός είναι ο φόβος σου. Φοβάσαι μη σε μαλώσει, φοβάσαι μη σε χειριστεί, φοβάσαι ότι σε κριτικάρει, γιατί μπορεί να σε κριτικάρει αυτή εδώ. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε τρία και τρία εδώ. Μπορεί να σε κριτικάρει, μπορεί να τη φέρει όμως με τα νερά σου. Στο λέω, μπορείς να τη φέρεις με τα νερά σου. Γιατί εδώ είναι το μαύρο, έτσι, εδώ βγαίνει το δύσκολο κομμάτι. Μπορείς αυτή η κριτική που κάνω να την πάρεις στο θετικό και να πεις για κάτσε να μπω στη βαθύτητα αυτού που μου λέει. Σε κανέναν δεν αρέσει η κριτική, έτσι. Σε κανέναν. Αυτό είναι γεγονός. Είναι μια πανανθρώπινη εσωτερική διαδικασία. Όμως μπορείς να πάρεις τα θετικά κομμάτια, να τα κολλήσεις και να δεις τι είναι αυτό το οποίο εσένα σε δυσκολεύει και να το κάνεις θετικό. Κράτα το. Μπορείς να κάνεις μεταμόρφωση εδώ, αλλαγή, και αυτό εδώ πέρα να γίνει, να ξεφύγει και να γίνει πολύ θετικό. Άκουσε τι, καμιά φορά έχουν να μας πούνε και οι άνθρωποι που μας κριτικάρουν, έχουν να μας πούνε πολλά πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε εντοπίσει. Γίνονται πολύ αυστηροί κριτές, αλλά μπορούμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε αυτό για θετικό σκοπό. Ποιες είναι οι επιθυμίες σου, και εσύ η επιθυμία σου λοιπόν εδώ ποιο είναι? Είναι να φύγεις από τη φυλακή. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει τίποτα και αδικήσει και σε έχουν κλείσει σε πραγματική φυλακή, γιατί μπορεί να σημαίνει και αυτό. Αλλά εδώ η φυλακή σημαίνει ότι κοίταξε να δεις, φεύγω από τις δυσκολίες που είναι η ζωή, η οποία με έχει εγκλωβίσει, οι καταστάσεις ή όλα αυτά τα οποία περνάω εγώ, και η επιθυμία μου είναι να απελευθερωθώ. Αυτό λέει εδώ. Η επιθυμία μου είναι να απελευθερωθώ μάλλον από αυτό εδώ. Εντάξει. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι το οποίο με έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Έχεις τη δυνατότητα. Αν θέλεις από μένα δηλαδή, σαν ανάλυση ταρό, αυτό δηλώνει η κάρτα, ότι έχεις όλη τη δύναμη, όλη τη σκέψη, όλη την ενέργεια, γιατί εδώ είναι θέμα σκέψης, είναι θέμα mentality δηλαδή, πώς θα το σκεφτώ, πώς θα το κάνω, πώς θα το φέρω εις πέρας, για να μπορέσω να απελευθερωθώ και η επιθυμία μου να γίνει πραγματικότητα. Η επιθυμία σου είναι να μην πονάς, να σου το πω έτσι. Η επιθυμία σου είναι να μην σου κάνουν κριτική. Αυτό είναι απίθανο, είναι, δεν γίνεται. Όπως και να το κάνουμε, φίλες και φίλοι, σε οποιοδήποτε επάγγελμα, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, εντάξει, κριτική θα δεχτείς. Όσο καλός και αν είσαι, όσο και αν πηγαίνεις με καλό σκοπό, κριτική θα δεχτείς. Εδώ δεχτήκαν φιλόσοφοι, εδώ δέχτηκε ο Ιησούς, εδώ δέχτηκε ο ένας, ο άλλος, αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι κτλ. Όλοι δυστυχώς θα περάσουμε από αυτό το κομμάτι. Εδώ δεχόταν ο Πυθαγόρας, δηλαδή μη λέω τώρα, θα δεχτείς και εσύ κριτική. Κακά τα ψέματα. Θα δεχτείς και εσύ τις δυσκολίες και μπορείς να βγεις από αυτό το κομμάτι το οποίο εσένα σε δυσκολεύει πολύ. Μπορείς να βγεις όμως αυτό. Ποια είναι λοιπόν τι χρειάζεται να δουλέψεις? Εδώ χρειάζεται να δουλέψεις πραγματικά. Είναι το 8 πεντάκτηνο. Πρακτικά, να δουλέψεις με πρακτικό κομμάτι, με πρακτικό μυαλό, να κοιτάς τη δουλειά σου, να κοιτάς την πάρτι σου που λένε, και το εννοώ με θετικό τρόπο, με θετική αποτύπωση. Εσύ να δουλεύεις, να γίνεις πολύ σωστή, πολύ δυνατή. Έχουμε πολλά πεντάκτηνα εδώ λοιπόν. Και να είσαι προσγειωμένος, προσγειωμένη, έτσι. Υγειωμένος, να πατάνε αυτό που λένε τα πόδια μας, να πατάνε γερά, πολύ καλά γερά κάτω στη γη. Βεβαίως εδώ σημαίνει και επιτυχία. Εδώ σημαίνει και επιτυχία. Μπορεί να έχεις μια αποτυχία για το παρελθόν, δεν σημαίνει ότι σε ακολουθεί, μπορεί να σου κάνουν κακή κριτική ή κακή αξιολόγηση, δεν ξέρω τι. Προχώρα εσύ, μη μασάς. Το 8 πεντάκτηνο σημαίνει δουλεύω, δουλεύω πολύ, δουλεύω με μέθοδο, δουλεύω με πειθαρχία και θα έρθουν και τα αποτελέσματα, και δουλεύω και τη σχέση μου και δουλεύω και τα επάγγελμά μου και τη δουλειά μου και τη συνεργασία μου. Δουλεύω τη φιλία μου. Εντάξει, αυτό σημαίνει λοιπόν. Και είναι και η κάρτα επιτυχίας. Εδώ τώρα δεν είναι τυχαίο που έχουμε άλλο οχτάρι εδώ και άλλο οχτάρι εδώ. Δες εδώ οχτάρι και δες εδώ οχτάρι. Εδώ είναι η μεταμόρφωση. Από εδώ ξεφεύγεις και γίνεσαι εδώ. Εδώ σημαίνει και βάζω και δημιουργικότητα. Σκέφτομαι, βάζω και σκέφτομαι. Εντάξει. Και πάμε τώρα και στην. Ποια είναι η ανώτερη σοφία, η γνώση η οποία έρχεται και είναι ένα άλλο οχτάρι. Κοίταξε να δεις, έχουμε εκεί τρία οχτάρια. Τρία οχτάρια σημαίνει
Δύναμη, δύναμη, δύναμη. Τίποτα άλλο. Βρίσκω τη δύναμη και πηγαίνω στον προορισμό μου. Να ολοκληρωθεί το κάρμα μου. Να ολοκληρωθεί το σχέδιο ζωής μου. Το 8 κούπα σημαίνει φεύγω από εκεί. Ίσως φεύγω από εδώ σημαίνει, έτσι. Φεύγω από εκεί που δεν είμαι αγαπητός αγαπητή. Φεύγω από εκεί όπου δεν μου δίνουν πλέον σημασία. Φεύγω από εκεί που μου κάνουν μόνο πολύ κακή κριτική. Φεύγω από εκεί που δεν αναγνωρίζουν τη δουλειά μου ή δεν αναγνωρίζουν την προσπάθειά μου που έχω κάνει και για οποιαδήποτε σχέση. Φεύγω, πηγαίνω και θα βρω το στόχο μου και θα βρω επίσης, λοιπόν, πρόσεξε να δεις, και θα βρω τη διαδρομή μου και το 8 κούπα συντονίζεται με τη νέα σελήνη. Εντάξει. Και δεν είναι τυχαίο που κοιτάζει προς τα δω και πηγαίνει προς τα δω, διότι σημαίνει μετά τη νέα σελήνη, με κάτι συντονίζεται, έχει το υπόψη σου, μπορεί να είναι και η 8η ημέρα μετά τη νέα σελήνη, έτσι. Λέμε τώρα κάποια πράγματα, μήπως τα πιάσουμε. Λοιπόν, οπότε εδώ έχεις τη δύναμη, έχεις πάρει πολύ δύναμη, έχεις πάρει τα πάνω σου και συναισθηματικά έχεις οριμάσει, έχεις κατασταλάξει και είσαι έτοιμος, έτοιμη να προχωρήσεις. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, αν εσείς πήρατε πολλά ενδιαφέροντα συμβουλές από τη Μεγάλη Αρχιέρεια για να μπορέσετε να σας δώσει έμπνευση και να προχωρήσετε και να πείτε ρε παιδί μου και να σας κάνει και το κλικ μέσα σας και να πείτε ναι ρε παιδί μου, έτσι είναι όπως τα λες. Είναι ή δεν είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.